το βλέπετε. Είναι έτοιμο. Ελάτε έτσι, μέσα να δείτε ψηφιακά μηχανήματα τελευταία τεχνολογία. Έτσι κι αλλιώ η υγεία είναι πολύ πιο δυνατή. Ψηφιακά μηχανήματα τελευταία τεχνολογία, τα οποία εδώ είναι. Εδώ κοιτάξτε, ανενεργά. Έτσι, ανενεργά. Αυτά. Μάλιστα. Τα οποία τα έχουμε εδώ. Κάνουμε τις συντηρήσεις, είδαν προχθές οι άνθρωποι κάνανε συντήρηση. Είναι κοντά δύο χρόνια για να μην σκουριάσουν και θα ανοίξει και η λύση. Αυτό είναι το τραγελαφικό του ελληνικού δημοσίου. Και αυτή τη μονάδα θα μπορούσε στον καιρό πανδημία, διότι τι κάνουμε, συγκεντρώνουμε όλες τις δυνάμεις στον πύργο. Ο πύργος δεν μπορεί να αναπτύξει πολλούς χώρους, θα φρακάρει, έτσι, και θα φτάσουμε σε μια εποχή τώρα κοντά στο Νοέμβρη-Δεκέμβρη και θα λέμε φυγέτε για άλλες και άλλες περιοχές. Αυτό είναι το πρόβλημα μας. Εδώ στέλνουν τώρα γιατρούς στο πύργο από την Πάτρα και από την Τρίπολη. Για να καλύψουν ανάγκες. Και σε λίγο θα χωριστεί και αυτό και θα πηγαίνουμε, θα καταλήξουμε συμβολικά. Η όλη εξέλιξη του πραγματικού. Τώρα εδώ πέρα πόσο δυναμικό υπάρχει ανθρώπινο στα χαρτιά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή αυτό που δουλεύει στο νοσοκομείο είναι δουλεύει το τμήμα των επιγόντων, δουλεύει η εμβολιαστική γραμμή και γίνονται και κάποιοι έλεγχοι COVID. Έτσι, αυτό. Ακριβώς τον αριθμό των ατόμων δεν το γνωρίζω, γιατί είμαστε, καταλάβατε, πάνω έρχονται και ενδέχονται και άλλες μετακινήσεις. Γιατί είναι ελάχιστο. Ο κ. Παπαδόπουλος θεωρώ ότι είναι λιγότερο από. Δύο ή τρεις γιατί. Παθολόγοι έχουν μείνει. Παθολόγοι κανένα. Κανένα παθολόγο. Και τι έχει μείνει. Παθολόγο κανένα. Καρδιολόγο δεν είχαμε. Βγήκανε στη σύνταξη και οι δύο που είδα. Ορθοπαιδικοί είμαστε δύο. Ο διευθυντής μου, ο οποίος αποχώρησε, πιθανολογούμε σύνταξη, δεν θα ξαναγυρίσει με τα υπάρχοντα. Ένας χειρουργός έχει μείνει, αναισθησιολόγος την πήρανε, δεν έχει μείνει. Οπότε δηλαδή ένας δύο ορθοπαιδικοί, ένας ορθοπαιδικός και ένας χειρουργός. Και ένας χειρουργός. Και ένας χειρουργός. Ούτε παιδίατρος ούτε τίποτα. Παιδίατρος υπάρχει, ναι. Παιδίατρος υπάρχει, ο οποίος ανήκει στο εμβολιαστικό. Έχει μεταφερθεί. Στο εμβολιαστικό. Έχουν μείνει δύο μικροβιολόγοι. Και μια γιατρός ακόμη πάνω στην αιμοδοσία. Σκεφτήκαμε το νοσοκομείο Αμαλιάδης και συναντηθήκαμε το Σωματείο Εργαζόμενων και των Ιατρών και μάλιστα στο Νέα Πτέρυγα, η οποία έχει παραμείνει κλειστή και δεν έχει λειτουργήσει ποτέ. Πρόκειται για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα από μεριά συνολικά των κυβερνήσεων, όλων των κυβερνήσεων και τη σημερινή, ιδιαίτερα τη σημερινή που σε συνθήκες πανδημίας, αντί να φροντίσει να θωρακίσει και να ενισχύσει τα νοσοκομεία. Μετέτρεψε πλέον το νοσοκομείο σε κέντρο υγείας και αυτό λειτουργεί οριακά. Ενώ εξυπηρετεί δεκάδες χιλιάδες κόσμο στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή. Από αυτή την άποψη εμείς μιλάμε ότι δεν πρέπει να προχωρήσουν τα σχέδια της κυβέρνησης. Πρέπει να αντισταθούν και οι υγειονομικοί αλλά και ο λαός της περιοχής στο να κλείσει το νοσοκομείο της Αμαλιάδας, γιατί αυτό θα σημαίνει υπερσυσσόρευση στο πύργο και κατάρρευση και του ίδιου νοσοκομείου του πύργου, το οποίο και με τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί να καλύψει ανάγκες, με αποτέλεσμα να μεταφέρουν ιατρούς από Πάτρα, Τρίπολη, για να καλύψουν έκτακτες καταστάσεις. Από αυτή την άποψη, στην πρώτη γραμμή πρέπει να παραμείνει η αναγκαιότητα αναβάθμισης μέσα από προσλήψεις του νοσοκομείου Αμαλιάδας και να μην αξιοποιηθεί ως μοχλός με διάφορα προσχήματα να δοθεί σε ιδιώτες με την όποια μορφή τον, η νέα πτέρυγα αυτή, η οποία έχει και υπερσύγχρονα μηχανήματα και είναι πλήρως ουσιαστικά εξοπλισμένη. Σήμερα υποδεχτήκαμε στους χώρους του νοσοκομείου και ειδικά στη νέα πτέρυγα, κατεφημασμό πλέον νέα πτέρυγα, διότι όπως καταλαβαίνετε θα πάρει και αυτή το δρόμο της, την αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλή στο φίλο Νίκο Καραθανασόπουλο. Ο Νίκος έχει ξανάρθει και άλλες φορές στο νοσοκομείο μας, είναι γνώστης της κατάστασης, αναπτύξαμε τα τελευταίες εξελίξεις με τις αποχωρήσεις, με τις μετενές μετακινήσεις προσωπικού και την κατάσταση που επικρατεί. Κάναμε και μια αυτοψία μέσα στον χώρο να δει τη νέα πτέρυγα, να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται και με το κλειδί στο χέρι, η οποία εφόσον δεν έχουμε ανάπτυξη προσωπικού και ανάπτυξη και να έρθουν οι γιατροί πίσω και το προσωπικό μας, θα καταλήξει ή σε ρήμωση ή στον ειδικό τομέα.
Αυτά εμείς τα καταγγέλουμε. Είμαστε υπέρ ενός δημόσιου σήμανου συστήματος υγείας δωρεάν και καθολικό για όλο το λαό. Και σε αυτό το πλευρό έχουμε συμπαράσταση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, μετά τη μετακίνηση των 26, πώς λειτουργεί το νοσοκομείο, πέρα από το εμβολιαστικό κέντρο, πώς λειτουργεί, τι γίνεται στο νοσοκομείο αυτή την ώρα? Είναι σε ωριακή κατάσταση, τα προγράμματα βγαίνουν με το ζόρι. Παρ' όλα αυτά όμως οι διαθέσεις που μαθαίνουμε ότι θα πάρει και άλλο ποσοστό. Δηλαδή δεν σταματάει, σαν το βαρέλι να μην έχει πάτο. Αντιλαμβάνεστε ότι περιμένουμε νέες μετακινήσεις.